Ζήτησα από τον Νίκο Σαβουντζή με το κλείσιμο της χρονιάς σιγά σιγά να μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε με ωραίους στόχους για το 2020 και να πάει ακόμη καλύτερα η νέα χρονιά. Επομένως τον έχω εδώ. Είναι Life and Business Coach και θα μπορέσει να μας βοηθήσει να κοιτάξουμε μπροστά με τον δικό του τρόπο. Καλώ Νίκο. Χριστίνα μου, καλώς σε βρήκα για ακόμη μια φορά. Σε ευχαριστώ για την πολύ τιμητική και εορταστική πρόσκληση είμαστε εδώ πέρα για να μπούμε με το καλό μα πόδι στο 2020. Είναι το δεξί. Αν είναι το αριστερό, το καλό δεν μα πειράζει. Ο καθένα το αποφασίζει για τον εαυτό του. Ωραία. Τουλάχιστον να μπει με το καλό πόδι. Ε, βέβαια. Ε, ακούω τώρα τελευταία πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα να γίνεται για το 2020. Όλοι περιμένουν πώ και πώ αυτόν τον χρόνο. Του αρέσει το 2020 μπροστά. Βέβαια, κάτι ξεχνάνε ότι είναι και δύσκολο αυτό το, το έτος, για όσους τα πιστεύουν. Mm -hmm. ε, σήμερα θέλω να συζητήσουμε ε, την ε, δυνατότητα που έχουμε όλοι μας να αναλάβουμε τα ενία της ε, ζωής μας, τα ενία του πεπρωμένου μας και να μπούμε έτσι πάρα πολύ δυναμικά να στοχεύσουμε τους στόχους που θέλουμε και να τους φέρουμε, να τους γιώσουμε από τη φαντασία μας, από τη σκέψη μας, στην πραγματικότητά μας. Είναι εύκολο αυτό? Δεν μου ακούγεται πολύ εύκολο. Κάτσε, περίμενε. Ε, το έχει πιάσει για ακόμη μια φορά πολύ σωστά. <laughs> Μπορώ να πω ότι είναι απλό όχι, όμω εύκολο. Απλό είναι. Εύκολο δεν είναι. Mm. Είναι απλό γιατί τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα που πρέπει να κάνουμε και πολύ απλά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αποφασίσουμε ότι είμαστε κύριοι των σκέψεών μα. Και όχι το αντίθετο. Ότι δεν μα ορίζουν οι σκέψει μα. Ότι δεν μα ορίζουν. Το έχουμε ξεχάσει αυτό και νομίζουμε ότι οι σκέψει μα είναι αυτέ που μα ορίζουν. Και έτσι αφινόμαστε ε, χωρί κανένα φίλτρο, χωρί καμία δυνατότητα να ελέγξουμε αυτό που σκεφτόμαστε και φυσικά ξέρουμε ότι οι σκέψεις γεννάνε ε, συναισθήματα που τα συναισθήματα γεννάνε συμπεριφορές. Είχα μια κουβέντα με κάποιους ε, πελάτες μου και το ερώτημα ήταν τελικά τι είναι αυτό που ορίζει το πεπρωμένο μας. Έπεσε η ιδέα του ταλέντου, πρέπει να είμαστε ταλαντούχοι. Έπεσε η ιδέα του, της εξυπνάδας, του IQ. Έπεσε η ιδέα της κληρονομικότητας. Εγώ αυτό που έχω να καταθέσω σήμερα είναι ότι είναι κάτι πολύ πιο πεζό, πολύ πιο γειωμένο αυτό που ορίζει το φορμένο μα. Είναι οι συνήθειέ μα. Οι συνήθειέ μα. Αν μου δείξει έναν άνθρωπο και έχω τον χρόνο να αποτυπώσω τι συνήθειέ του, μπορώ εύκολα να σου πω με καλά ποσοστά επιτυχία, mm -hmm. γιατί ποτέ δεν είμαστε σίγουροι. 90%. Πού οδηγούν αυτέ οι συνήθειε, Ποιο θα είναι το μέλλον στα επόμενα 2-3-5 χρόνια. Αυτό μου ακούγεται πολύ σαν, 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 σαν ε, εξίσωση. Ε, είπαμε, είναι απλό. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο. Μου ακούγεται εξίσωση του τύπου ε, Αρκεί να ξυπνήσει το πρωί, Άρα θα πάει αργά στη δουλειά, Άρα δεν θα έχει πολλέ ώρε να δουλέψει, Άρα δεν θα πετύχει. Ναι. Σαν υπαγωγική σκέψη, ε, Οι συνήθειε χτίζουν. Σκέψτε, σκέψτε σαν τούρλα, σαν τουβλάκια που χτίζουν μέρα με τη μέρα αποτελέσματα. Mm -hmm. ε, αυτά τα αποτελέσματα, αν συνηθίσουμε αυτές τις συνήθειες για πολύ μεγάλο καιρό, θα χτίσουν ολόκληρους στίχους, ολόκληρα κάστρα. Και μπορεί να είναι προς την επιθυμητή κατεύθυνση, Μπορεί όμω να είναι και προ μια κατεύθυνση που εμεί δεν έχουμε επιλέξει. Τώρα με βάζει να σκεφτώ τι δικέ μου συνήθειε και δεν μπορώ να πω με σιγουριά τι θεωρείται συνήθεια από όλα αυτά. Και τι θεωρείται αναγκαιότητα, γιατί η αναγκαιότητα δεν έχει να κάνει με τη συνήθεια. Η συνήθεια είναι η συνήθεια που το κάνει όταν είναι... δεν υπάρχει κάτι να σου διακόπτει το πρόγραμμα. Πρέπει να είμαστε πολύ πεζοί στην αντιμετώπιση του. Ε, τι τρώμε, αν καπνίζουμε, αν δεν καπνίζουμε, αν είμαστε ευγενικοί, αν ε, πιστεύουμε στον εαυτό μα, όλα αυτά αποτυπώνονται στη δράση μα. Mm -hmm. Θέλω να σου πω ότι ε, η ζωή είτε επιβραβεύει την ανάληψη δράση, είτε τιμωρεί την μη ανάληψη δράση. Α κρατήσουμε αυτό για το 2020. Ότι οι προθέσει είναι καλέ. Αν όμω δεν συνοδεύονται από δράση, είναι απλά σκέψει. Η εφορία ε, δεν ενδιαφέρεται αν έχει εσύ την πρόθεση να πληρώσει. Πρέπει να πληρώσει. Το παιδί μα δεν ενδιαφέρεται αν έχουμε την πρόθεση να το τασουμε. Πρέπει να το τασουμε. Πρέπει να το τασουμε. Προφανώ. Οι παιζοί δεν, έχουν, δεν ενδιαφέρονται για την πρόθεση του να σταματήσει με το αυτοκίνητο πρέπει να σταματήσει. Άρα πρέπει να δούμε λίγο την δράση μα και να το πάρουμε ανάποδα. Η δράση εξαρτάται από τα συναισθήματά μα. Τα συναισθήματα είναι κινητήριο δύναμη. Τα συναισθήματα εξαρτώνται από τι σκέψει μα. Και ξαναγυρίζουμε από εκεί πέρα που ξεκινήσαμε την κουβέντα μα. Αν δεν έχουμε την δύναμη που την έχουμε, αλλά αν δεν έχουμε την δύναμη να ορίσουμε τι σκέψει μα, τότε θα έχουμε τον έλεγχο σε αυτό που μοναδικά έχουμε σε αυτή τη ζωή. Έχουμε μόνο τον έλεγχο στις αντιδράσεις των ερεθισμάτων. Αν δεν αναπολέσουμε αφεαυτού μας αυτόν τον έλεγχο, τότε δεν θα έχουμε έλεγχο σε τίποτα. Ναι, γιατί είναι ο εαυτός μας αυτός που μπορούμε να διαχειριστούμε. Μόνο. Όλα τα άλλα είναι ψευδεστήσεις ότι έχουμε τον έλεγχο. Α πούμε, τρόπο που μιλάμε, μπορεί να γίνει σεισμό και να πέσει το ταβάνι πάνω στο κεφάλι μα. Ναι, αλλά μέχρι να γίνει ο σεισμό, μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο τη συζήτηση. Ξεκινάει και τελειώνει. Δηλαδή, κάποιο Ακριβώς. ψευδοέλεγχο έχουμε, ή έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε τον έλεγχο. Μπράβο. Η αίσθηση είναι που μα Δημιουργεί αυτή την ασφάλεια. Γιατί αλλιώ θα ήταν πολύ αγχωτικό ο κόσμο αν ξέραμε ότι δεν έχουμε τον έλεγχο. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα δεν είμαστε για να αγχώσουμε τον κόσμο. Όχι, βέβαια. Είμαστε για να του δώσουμε τα εργαλεία να μπει, είπαμε, δυνατά στο 2020. Άρα προσέχουμε τι συνήθειέ μα. Τι τσεκάρουμε. Πρε... Είπε ακόμα μια φορά μια μαγική λέξη. Πώ το κάνει αυτό, είσαι καταπληκτική. Ποιο. <laughs> <laughs> τι τσεκάρουμε. Άρα, στηνόμαστε κριτικά απέναντι στον εαυτό μα. Ε, στην Αμερική και γενικότερα. Στην παγκόσμια κουλτούρα, είναι σύνηθε το φαινόμενο του New Year's resolution, με mm -hmm. την αφορμή τη πρωτοχρονιά. Καθόμαστε και σκεφτόμαστε τι θα θέλαμε να φέρει ο καινούριο χρόνο. Α το κάνουμε με ουσία. Α στηθούμε απέναντι στον καθρέφτη και α δούμε με τα μάτια τη δική μα πραγματικότητα τι κάνουμε και τι θα θέλαμε να κάνουμε. Τι είμαστε και τι θα θέλαμε να είμαστε. Τι έχουμε και τι θα θέλαμε να έχουμε. Και αφού το αποφασίσουμε αυτό και δούμε ότι είμαστε στο Α θέλω να πάμε στο Β, α πάμε με τον εαυτό μα να δούμε πώ θα καλύψουμε αυτή την απόσταση. Γίνεται. Oh, ωραία, ακούγεται. Ε, αυτά θα τα κάνετε αφού πιείτε τα ποτά τη παραμονή του Χριστουγέννου. Αφού πιείτε τα ποτά τη παραμονή τη Πρωτοχρονιά. Μετά με νυφαλιότητα, θα κοιταχτείτε στον καθρέφτη και θα ξεκινήσει μάλλον με το δεξί η νέα χρονιά. Ε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ να ευχηθώ στους τηλεθεατές και σε όλο τον κόσμο πληρότητα, αγάπη, ισορροπία γερμονία. και αρμονία. Και όπω λέει μια φίλη, φέτο η Βασίλη δεν θέλει τίποτα άλλο. Αλλά δεν θέλω και ψυχοσωματικά, αν είναι δυνατόν. <laughs> Επομένω βοηθάει.